στούντιο του Γιώργου Λιμναίου και ήρθαμε να συζητήσουμε για τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο με τον μοναδικό μας Γιώργο. Γιώργο, πότε ξεκινά αυτή σου η σχέση? Η σχέση μου, κυρία Μαντάμ Σουσού, τη γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί έχουμε συνεργαστεί μαζί με τη θεατρική ομάδα Πέτρας πριν από αρκετά χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν, ε? Ήταν αρκετά, μην θυμόσαστε. Είναι νομίζω 5-6 χρόνια πριν. Ξεκίνησε όταν ήμουν μωρό. Σιγά σιγά έβλεπα και εγώ τηλεόραση, έβλεπα και εγώ, θαύμαζα όλους αυτούς τους στάρ και τους αστέρες και όλα αυτά που περνάγανε από τη ζωή μου. Και έτσι σιγά σιγά μπήκε στη ζωή μου, πρώτα ως κομμωτής, γιατί χτένιζα διάφορα θέατρα και κινηματογράφο και όλα αυτά, και σιγά σιγά μπήκα και εγώ. Σπουδές, τι σπουδές έχεις κάνει, γιατί ξέρουμε ότι έχεις κάνει σπουδές? Λοιπόν, έχω κάνει διάφορα σεμινάρια, τώρα κοντεύω να πάρω το πτυχίο μου στο Θέατρο των Ελλαγών στην Αθήνα. Τη σχολή τέλειωσα πολύ μεγάλος, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που φοιτούσα έπαιρνα μέρος σε διάφορες ταινίες και σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, ή ως υιοθετικός ηθοποιός ή ως κομπάρσος ή με μικρούς ρόλους. Το επόμενο διάστημα γνωρίζουμε ότι θα εμφανιστείς και στην τηλεόραση του Αντένα. Θες να μας πεις για αυτή τη νέα σου συνεργασία? Αυτές τις μέρες θα φύγω στην Αθήνα, γιατί θα πάρω μέρος σε μια σειρά που λέγεται Bridge και είναι αστυνομικού περιεχομένου. Τι ρόλο θα κάνεις εκεί? Δεν θα σας το πω, θα το δείτε. Εντάξει, δεν θα σας το πω, γιατί ακόμα, επειδή δεν έχει γίνει, θα πρέπει να κρατάμε λίγο τα... Απλά θα σας πω ότι παίζει ο Μπουράκ Χακή, ο γνωστός Μπουράκ Χακή, που τον είδαμε και στην Σμύρνη μου αγαπημένη. Σμύρνη μου αγαπημένη. Ποια η εμπειρία από τη συμμετοχή σου? Η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, και μόνο που βρέθηκα με όλους αυτούς τους ηθοποιούς και με όλους αυτούς τους συντελεστές, ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή. Η κυρία Μιμή Ντενής ήταν καταπληκτική, και όλοι, ο κύριος Κακούρης και όπου ο κύριος Μπουράκ Χακή, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί και εκεί βρέθηκα και σαν ηθοποιός και σαν κομμωτής. Χτένισα δηλαδή κάποιες φορές στην ταινία και έπαιξε και εκεί, και πιστεύω ότι τώρα στη σειρά που θα παιχτεί στην Ερτένα θα φανούμε παραπάνω, γιατί μέσα σε 2 ώρες πού να χωρέσει όλη η καταστροφή της Μικράς Ασίας. Εκτός όμως από τη Σμύρνη μου αγαπημένη, έχετε πάρει μέρος και στη Ρόζα της Σμύρνης και στη Τζαμάικα και στη Ζωή εν τάφο. Τι δεν θα ξεχάσεις από όλα αυτά? Κάθε μία μου συνεργασία είναι κάτι μοναδικό, γιατί προσφέρει και κάτι ακόμα. Μ' αρέσει να παίρνω μέρος σε ωραίες παραγωγές, γιατί παίρνω πάντοτε τα καλύτερα και κρατάω και κάτι ακόμα σε αυτό το στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου, να τα καταφέρω και σε αυτό το τομέα κάποια στιγμή. Δεν θα ξεχάσω όλους τους συντελεστές, τους σκηνοθέτη, τους σεναριογράφους, το πόσο αυστηροί ήταν, το πόσο καλοί ήταν και το πόσα πράγματα μας δώσανε όλα αυτά οι πιο παλιές, και με τη Ζωή εν τάφο, με τον κύριο Ψαρά, σαν σκηνοθέτη, ήταν κάτι σημαντικό. Παίρνεις από όλους τα καλά τους στοιχεία. Πώς κατάφερες και πήρες μέρος σε τέτοιου είδους παραγωγές, που είναι λίγες από αυτές που συνολικά έχεις πάρει μέρος? Εγώ είμαι σε ένα πρακτορείο στην Αθήνα για ηθοποιούς, και όπως όλοι οι ηθοποιοί παίρνουμε μέρος σε casting. Μας βλέπουν στα casting, κάνουμε το self-tape της ταινίας που πρέπει να μας δουν και στα βιντεά, και έχουμε και τις φωτογραφίες και το φωτογραφικό υλικό από τα book μας. Και έτσι μας διαλέγουν για το κάθε τι ρόλο που, είναι, που χρειάζονται οι ταινίες. Αν διάλεγες έναν ρόλο που σε σημάδεψε, ποιος θα ήταν αυτός? Δεν μπορώ να διαλέξω κάτι. Όλα ήταν, με όλους όσους έχω συνεργαστεί, ήταν αξιόλογοι. Από το πιο μικρό θεατρικό σχήμα τοπικό που έχω παίξει, ήταν όλα σημαντικά για μένα, γιατί το αγαπούσα, το ζούσα. Παρόλα αυτά, μια καλή μου θεατρική στιγμή ήταν στο Αρχαίο Θέατρο Μυτιλίνης, τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, που είχα 3 ρόλους, ήταν πάρα πολύ κουραστικό, και μπορώ να πω ότι και τις μέρες που παίξαμε παίζαμε κορτιζόνη και ήμουν πάρα πολύ και ήμουν κρυωμένος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν μοναδική εμπειρία και μοναδικός ο χώρος. Και πρέπει κάποια στιγμή το Αρχαίο Θέατρο
να φτιαχτεί, γιατί είναι ένα στολίδι για όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος? Ο επόμενος στόχος είναι πάντα προς το καλύτερο. Δεν θα σταματήσω να βάζω στόχους στη ζωή μου. Νομίζω ότι αν σταματήσω να βάζω στόχους, θα πάψω να ζω. Το Σόκρατες είναι άλλη μια παραγωγή της Φίνιξ, την οποία πήρες μέρος. Ποια η εμπειρία σου από αυτή τη συμμετοχή? Αυτή η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, γιατί ήταν η πρώτη αμερικάνικη παραγωγή που παίρνω μέρος. Τα αγγλικά μου δεν ήταν πολύ καλά. Παρόλα αυτά, η ταινία ήταν στα ελληνικά. Ήταν ένα ντοκιμοντέρ δραματοποιημένο για τη ζωή του Σοκράτη. Περιμένουμε να το δούμε τώρα την άνοιξη του 22. Είναι ένα ντοκιμοντέρ το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί δείχνει τη ζωή του Σοκράτη, αυτού του μεγάλου φιλόσοφου, και εκεί έχω ένα πολύ ωραίο ρόλο. Είμαι ομίλητος και ήταν πάρα πολύ σημαντικά και η παραγωγή της Φίνιξ και όλοι οι συντελεστές, οι ξένοι και οι Έλληνες που ήταν μαζί μου, ήταν αξέχαστοι. Κάναμε πάρα πολύ παρέα και μέχρι τώρα δηλαδή διατηρώ σχέσεις, φίλους, γνωριμίες και πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία. Κάνοντας scroll στα social media που διατηρείς, βλέπουμε ότι έχεις κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες. Ποια είναι η σχέση σου με τη φωτογραφία? Η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλούς καλούς φίλους φωτογράφους. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία κι εγώ, μου αρέσει. Όσο και να θεωρηθεί ψωνίστικο, μ' αρέσει να μεταμορφώνομαι και να ποζάρω. Μέχρι που μπορώ θα το κάνω, γιατί μ' αρέσει. Εδώ έχω το ημερολόγιο μου το 2022, το οποίο στο αφιερώνω κιόλας. Έχει πολύ ωραίους μήνες. Και πολύ ωραία τσολιά. Εντάξει, είπε και τσολιάς. Έγινε με. Φωτογράφηση που έγινε. Έγινε στην Αθήνα. Ο φωτογράφος ήταν ο Γιάννης Παυλίδης, ο οποίος είναι και φίλος μου. Και έχει ξαναπάρει μέρος στο πρώτο μου ημερολόγιο το 2020, αλλά αυτό είναι όλο δικό του. Την έχει την επιμέλεια εκείνος. Εκτός από το ημερολόγιο, να περιμένουμε και κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση τη δική σου με τη φωτογραφία? Αν με ζητήσουν από κάποιο πρακτορείο για κάποια φωτογράφηση, ναι, θα το κάνω. Δεν έχω πρόβλημα, στο χαρίζω με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν πάει ήδη σε κάποιες εκθέσεις. Η φωτογραφία που είναι απέναντί σου, από πίσω σου εδώ, αυτή εδώ, έχει πάρει μέρος σε 2 εκθέσεις στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στο Πολύκεντρο Νέα Σμύρνη, και σε κάποια έκθεση που είχε γίνει σε κάποιο γνωστό καφέ της Αθήνας. Η πιο δύσκολη φωτογράφηση ποια ήταν? Τι έπρεπε να κάνεις? Η πιο δύσκολη φωτογράφηση. Η πιο δύσκολη φωτογράφηση νομίζω ότι ήταν αυτή εδώ που έχω ντυθεί με τη στολή του τσολιά. Με τη φορεσιά. Γιατί υπήρχε φωτογραφία που ήταν στο Σύνταγμα και είχε έρθει και η στρατονομία και ο κόσμος, και αντί να βλέπουν τους τσολιάδες στη Σκοπιά, βλέπανε εμάς. Και ήταν πάρα πολύ έτσι, όλα τα βλέμματα πάνω μου και όλα αυτά, και ήταν και η στολή που ήταν αυθεντική και τα λοιπά, και έτσι νομίζω ότι ήταν αυτή η πιο παράξενη φωτογράφησή μου. Αν σου λέγανε επιλέξεις ανάμεσα σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο, τι θα επέλεγες και γιατί? Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί ακόμα και εγώ ψάχνουμε, το κάθε είδος είναι διαφορετικό. Η τηλεόραση και το σινεμά μπορεί να κοπεί και να ξαναφτιαχτεί, ενώ το θέατρο είναι όλες οι ατάκες, όλες οι στιγμές είναι εκείνη την ώρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ατόφιο. Τα άλλα όλα είναι λίγο πιο φτιαχτά, γιατί το μοντάρουν, το ξανακολλάνε, το ξαναενώνουν και έτσι βγαίνει ένα ωραίο άρτιο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αδρεναλίνη που δίνει το θέατρο. Θες να μου πεις τι είναι το θέατρο για σένα? Το θέατρο για μένα πλέον, υπάρχει αυτή η λέξη που είναι η σημαντική λέξη πλέον, είναι η ζωή μου, γιατί μόνο έτσι ζω. Δηλαδή, από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, το θέατρο είναι η μοναδική ασχολία μου μέσα στο μυαλό μου. Πάντοτε ονειρεύομαι το καινούριο μου ρόλο, και επειδή μου αρέσει να ξεφεύγω και από την πραγματικότητα, από όλο αυτό που ζούμε, νομίζω ότι είναι η μόνη διέξοδός μου.